Κυρία Κυπρέου, τι κάνετε, πώς είσαστε? Και εσείς, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε κοντά. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που με καλωσορίζετε σε αυτόν τον όμορφο χώρο και θέλω να συζητήσουμε σήμερα για ένα πολύ πολύ ωραίο και αγαπημένο μου θέμα. Αφορά τη ρινοπλαστική. Έρχεται κάποιος με μία φωτογραφία και θέλει να το αλλάξετε το πρόσωπό του. Να ξεκινήσουμε όμως από την αρχή. Τι εννοούμε όταν λέμε ρινοπλαστική και πόσα πράγματα μπορούμε να αλλάξουμε για να αλλάξουμε τη δική μας τη διάθεση? Βεβαίως. Η ρινοπλαστική, όπως το λέει και η λέξη, είναι η επέμβαση που αφορά το σχήμα της μύτης. Δηλαδή, αλλάζει και πλάθει ένα καινούριο σχήμα. Με σχέση με τα πετούμενα, με το τι χρειάζεται κάθε φορά το κάθε μας περιστατικό, είτε είναι λίγο, είτε είναι πολύ, είτε είναι νέος, είτε είναι μεγαλύτερος, ένα τέτοιο όμορφο και πετυχημένο φρεσκάρισμα είναι ανεκτίμητο πραγματικά. Είπατε είτε είναι νέος, είτε είναι λίγο πιο μεγάλη ηλικία. Έχουμε δει ότι ακόμα και ένας πιο μεγάλος ηλικία μπορεί να αλλάξει το πρόσωπό του και τη μυτούλα του. Βεβαίως. Μπορούμε να φρεσκάρουμε όλο το πρόσωπο, αλλά η μύτη είναι το α και το ω. Δηλαδή, ακόμα και ένα πετυχημένο, ας το πούμε, facelift δεν θα είναι ωραίο εάν η μύτη δεν έχει ανάλογα βελτιωθεί και είναι πλατιά και είναι πλαδαρή και είναι προς τα κάτω η κορυφή της. Τότε βαραίνει και μεγαλώνει σε ηλικία το πρόσωπο. Επομένως, όλες οι ηλικίες, ξεκινώντας βέβαια από τα 16 με 18, περίπου που έχει ενηλικιωθεί και έχει πάρει το ύψος ο ενδιαφερόμενος, η κορίτσι ή η αγόρι, μέχρι λοιπόν μεγάλη ηλικία, όσο το επιτρέπει η υγεία του ατόμου, γιατί είναι μια επέμβαση, όπως θα την πούμε και στη συνέχεια, εύκολη και ανώδυνη. Άρα, εάν η υγεία μας το επιτρέπει, βεβαίως σε όλες τις ηλικίες και στα 60 και στα 70 μπορεί να κάνουμε ρινοπλαστική για αισθητικούς αλλά και για λειτουργικούς λόγους. Να πάμε λιγάκι στο κομμάτι το λειτουργικό. Βεβαίως. Αυτή η επέμβαση γι' αυτό είναι και η μοναδικότητά της. Γι' αυτό είναι και μια μοναδική και πολύ δύσκολη επέμβαση. Δεν μου αρέσει να λέει κανείς, α, είναι απλό, ελάτε να κάνουμε λίγο τον ύβο, λίγο την καμπουρίτσα. Δεν είναι καθόλου απλή επέμβαση και φαίνεται από το πόσα σε υψηλό αριθμό περιστατικά αντιμετωπίζουμε τα οποία δεν έχουν πετύχει και χρειάζονται μια διόρθωση. Διόρθωση και επανόρθωση πολλές φορές. Λοιπόν, είναι μια επέμβαση μοναδική η οποία περικλεί το ρινικό διάφραγμα, τις ρινικές κόχες. Οτιδήποτε περιλαμβάνει τη ροή του αέρα από τη μύτη προς το λάρυγα, για να είναι ελεύθερη, για να κινούμαστε ξεκούραστοι, να έχουμε ευεξία και πιο ξεκούραστο πρόσωπο. Διότι όταν αναπνέουμε σωστά, το πρόσωπό μας είναι ξεκούραστο και φεύγουν οι μαύροι κύκλοι κάτω από τα μάτια. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, έχουμε κάποια συμπτώματα πριν έρθουμε να συζητήσουμε μαζί σας για το θέμα της μυτούλας μας? Συνήθως αυτοί οι άνθρωποι που έχουν προβλήματα αναπνοής παραπονούνται για πρωινούς πονοκεφάλους. Έχουν συχνά πονοκεφάλους, κεφαλαλγίες, παίρνουν φάρμακα ή μικρανίες πολλές φορές. Παρατηρούν ότι το βράδυ έχουν το στόμα ανοιχτό. Επομένως το πρωί έχουν και επίσης ξηρότητα, ξηροστομία και φαρυγκίτιδες πολύ συχνά. Γιατί δεν περνάει ο αέρας διαμέσου της μύτης και η μύτη μας είναι φίλτρο. Πρέπει να φιλτράρει τον εισπνεωμένο αέρα, να τον θερμαίνει και να τον υγραίνει. Έτσι ο αέρας έρχεται προετοιμασμένος στους πνεύμονες και δεν δημιουργεί προβλήματα. Σε όλες τις περιπτώσεις χρειάζεται χειρουργείο? Όχι πάντα. Υπάρχουν περιστατικά που μπορεί να δώσουμε μια συντηρητική αγωγή, να τους δώσουμε κάποια σπρέι, πλύσεις με ορούς, οτιδήποτε θα μπορέσει να τους βοηθήσει, να τους ανακουφίσει και φαρμακευτική αγωγή με αντιβίωση. Αλλά στα περιστατικά που τα προβλήματα της αναπνοής είναι σοβαρά, βεβαίως θα προτείνουμε μια επέμβαση γιατί είναι εύκολη και ανώδυνη. Συζητούσαμε, κυρία Κυπρέου, πριν και μου είπατε ότι υπάρχουν άτομα τα οποία σας φέρνουν τη φωτογραφία ενός σταρ, μιας κοπέλας, ενός αγοριού που έχουν ονειρευτεί ότι θέλουν τη συγκεκριμένη μυτούλα. Πώς θα αντιμετωπίζετε όλο αυτό? Ναι, πολύ συχνά μας φέρνουν μια φωτογραφία και θα ήθελαν μια αντίστοιχη μύτη. Εμένα από τη μία πλευρά μου αρέσει, αν δεν είναι υπερβολικό, αν δεν είναι στα όρια του υπερβολικού, φυσικά και μου αρέσει να δω τι φαντάζονται, τι θα ήθελαν για τη μύτη τους. Και θα τους πω με την εμπειρία μου, με βάση την εμπειρία μου, γιατί έχω χιλιάδες περιστατικά όλων των τύπων και εύκολες και δύσκολες και οτιδήποτε, θα τους πω πώς μπορούμε να πλησιάσουμε αυτό το αποτέλεσμα που επιθυμούν. Θα γίνει φωτογράφηση, θα γίνει πρόβλεψη με ηλεκτρονικό υπολογιστή. Και ο κατάλληλος χειρουργός που έχει μεγάλη εμπειρία μπορεί να φτάσει πολύ κοντά στην πρόβλεψη. Αυτό σας το εγγυώμαι, γιατί δεν είναι ωραίο να δώσουμε μια υπόσχεση και μετά να μην μπορούμε να την τηρήσουμε. Κι αν όμως δεν μπορείτε να το φτάσετε το αποτέλεσμα που θέλει, πώς θα αντιμετωπίζετε στον ασθενή, τι θα του πείτε? Όχι, είμαι τόσο πολύ σαφής, δηλαδή αυτό που θα δώσω εγώ σαν πρόβλεψη, αυτό και θα γίνει. Θα το πλησιάσουμε πάρα πολύ. Δεν υπάρχει περίπτωση, έχουμε τόσες πολλές τεχνικές, η μοντέρνα ρινοπλαστική έχει τόσο πολύ δύναμη, αυτό είναι και το καινούριο. Ότι έχουμε τη δύναμη να φτάνουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, να δίνουμε πρόβλεψη και να την τηρούμε. Επίσης, η δύναμη της μοντέρνας ρινοπλαστικής είναι ότι τα αποτελέσματά μας είναι μόνιμα. Δηλαδή, η μύτη που θα έχουμε τον πρώτο χρόνο, τον δεύτερο χρόνο, τον πέμπτο χρόνο και τον καθεξής, κάποια κάμψη, δεν θα έχει αλλάξει. Ακριβώς. Δεν θα αλλάξουν οι γωνίες, δεν θα αλλάξουν οι κλίσεις, δεν θα πέσει η μύτη να κάνει βαθουλώματα. Αυτό είναι το καινούργιο και το μοντέρνο που πρέπει να ακούσει ο κόσμος, ο οποίος φοβάται ότι είτε η επέμβαση του διαφράγματος είτε της ρινοπλαστικής δεν έχει και πολύ επιτυχία. Ή δεν πετυχαίνουμε πάντα αυτό που ζητάμε. Αυτό ήθελα να πω. Αν έρθει ένας ασθενής ο οποίος έχει κάνει μία ρινοπλαστική σε έναν άλλο γιατρό και δεν είναι ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα ή έχει προβλήματα μετά από αυτό,
Εσείς τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Πάρα πολύ συχνά έχουμε περιστατικά επανορθωτικά που πρέπει να διορθώσουμε μία, δύο και τρεις και περισσότερες προηγούμενες επεμβάσεις. Είναι καλό η ρινοπλαστική και είμαι σαφή σε αυτό. Θα ήθελα να πετυχαίνει με το πρώτο χειρουργείο. Αλλά αυτό είναι στα χέρια του πολύ εξειδικευμένου. Όμως, αν έχει γίνει μία άλλη δουλειά που δεν πέτυχε και τόσο και μας έρθει ένας τέτοιος ασθενής, πρέπει να έρθει και δεν θα πρέπει να μείνει με την παραμορφωμένη του μύτη που δεν πέτυχε. Θα πρέπει λοιπόν να ζητήσει, να ψάξει να βρει το κατάλληλο χειρουργό που θα κάνει τη διόρθωση. Ξέρετε τώρα πόσο πολύ φτιάχνει τη διάθεση όμως σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Ναι, δεν πρέπει να μένουμε το παράπονο ότι έκαναν μια επέμβαση και δεν πέτυχε. Πολύ καλά. Όπως μόνο και σε άλλα μέρη του σώματός μας. Ακριβώς. Το ίδιο και στο πρόσωπο. Θα πρέπει να ζητήσουμε το κατάλληλο χειρουργό που θα το διορθώσει και πραγματικά θα το ήθελα και το φτάνω πολύ συχνά στο 100%. Δηλαδή, σαν να μην ήταν πειραγμένη καθόλου η μύτη. Πολύ ωραίο αυτό που λέτε. Βέβαια, έτσι είναι γιατί έχουμε δύναμη μέσω των μοσχευμάτων. Τι σημαίνει μοσχεύματα, τμήματα του ίδιου ασθενή, θα τα πάρουμε να χτίσουμε, να πλάσουμε την καινούργια μύτη έτσι όπως ακριβώς την επιθυμούμε. Να πάμε λίγο σε αυτό το κομμάτι. Πώς είναι το χειρουργείο, η διαδικασία είναι δύσκολη? Θα πρέπει κάποιος ασθενής να φοβάται είτε έχει κάνει το πρώτο χειρουργείο, είτε θα κάνει και κάποιο μεταγενέστερο? Όχι, δεν πρέπει καθόλου να φοβάται. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ εύκολη. Καταρχήν, η επέμβαση αυτή είναι ανώδυνη. Το πρώτο που πρέπει να σας πω. Γάζες δεν χρειάζεται να βάζουμε, τα μπον που βάζανε παλαιότερα, δεν τα χρησιμοποιούμε. Καθόλου. Άρα λοιπόν, μπορεί, αν θα πάρει πολύ ελάχιστες γαζούλες, θα είναι μόνο για το πρώτο βράδυ και την άλλη μέρα θα βγουν όλα τελείως, οπότε θα αναπνέει κανονικά ο ασθενής. Το πρόσωπο? Το πρόσωπο λοιπόν μπορεί να έχει λίγο μελανιές, όχι πολλές. Αν γίνουν σωστά οι κινήσεις όλες, αποκολουθεί η μύτη στο σωστό πλάνο και γίνουν, αν χρειαστούν βέβαια μικρά καταγματάκια, αλλά με τη μύτη του μολυβιού, τόσο απαλά, τότε δεν έχει και ιδιαίτερα ειδήματα. Η αποθεραπεία του είναι πάρα πολύ γρήγορη. Αν υπάρχουν μικρά ειδήματάκια στην πρώτη εβδομάδα έχουν φύγει, στην εργασία επιστρέφουν στις 15 μέρες. Τώρα μου έχετε φτιάξει τη διάθεση. Έτσι που τα ακούω, η ρινοπλαστική δεν είναι κάτι που δεν μπορεί να το κάνει κάποιος. Όχι, πρέπει να το αποφασίζουν και ιδιαίτερα όσοι έχουν ταυτόχρονα και σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της μύτης, στην αναπνοή τους, είναι κρίμα να βασανίζονται. Οι άνθρωποι έχουν βαριά προβλήματα ροχαλιτού, ακόμα και σύνδρομο άπνοιας. Οπότε, η μοντέρνα ρινοπλαστική, επειδή είναι στηρικτική, δεν την κάνουμε δηλαδή μόνο για ομορφιά. Μπορούμε να στηρίξουμε τα πλάγια τυχώματα της μύτης ώστε να διοχετεύεται καλά ο αέρας. Δηλαδή, να δουλέψουμε στις ρινικές βαλβίδες. Είναι εδώ τα πλάγια τυχώματα. Μπορούμε να αλλάξουμε την κλίση της μύτης, γιατί ξέρετε, μια πολύ γαμψή μύτη φυσικά δεν αναπνέει και σωστά. Άρα έχουμε πάρα πολλούς λόγους. Πρέπει να προσέχουμε και τις γωνίες του προσώπου και πώς ταιριάζει. Πάρα πολύ. Όσον αφορά την άρκωση, κυρία Κυπρέου. Συνήθως γίνεται με ολική αναισθησία, γιατί είναι αυτό πιο εύκολο και για τον ασθενή. Γιατί να ταλαιπωρηθεί, γιατί να νιώθει έτσι, τη διαδικασία ή μια ταλαιπωρία. Και να έχει και ο χειρουργός την ησυχία του να λειτουργήσει και να κάνει σωστά τη δουλειά του σε όλες τις γωνίες. Γιατί η ρινοπλαστική θέλει λεπτομέρεια. Δεν είναι μια επέμβαση που θα γίνει μέσα σε μία ώρα. Μπορεί να χρειαστούν 2 και 3 ώρες. Και αυτό σημαίνει αφοσίωση του χειρουργού για να βγει ένα σωστό αποτέλεσμα. Όχι ότι απλώς το είδε πολύ βιαστικά και δεν έλεγξε όλες τις γωνίες και όλες τις λεπτομέρειες. Αν το κάνει κανείς πολύ βιαστικά, και εγώ μάλιστα με την εμπειρία που έχω, θα μπορούσα να τελειώσω μία ώρα. Να ρωτήσω κάτι πολύ τώρα που θέλω να μου απαντήσετε. Αν κάτι δεν σας άρεσε στη δική σας τη μυτούλα, θα την αλλάζετε? Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε και μικρότερη το είχα σκεφτεί, αλλά υπάρχουν πραγματικά δύσκολα περιστατικά. Που τώρα που γνωρίζω, ξέρω ότι καλύτερα που δεν το έκανα τότε, γιατί θα γινόταν με την παλιά μέθοδο και δεν θα είχε επιτυχία. Μάλιστα. Πρέπει να προσέξουμε την κλίση του χόνδρου, την κλίση με τις γωνίες των ματιών ακόμα. Είναι πάρα πολλές λεπτομέρειες. Mm-hmm. Και κάποιοι χόνδροι πλαινοί δεν θέλουν καθόλου πείραγμα. Θέλουν μόνο αλλαγή γωνία και στη γωνία της. Και εκεί έχουν γίνει πολλά λάθη και πολλές αποτυχίες ρινοπλαστικής. Γιατί πάνε και βγάζουν χόνδρους ενώ δεν πρέπει να βγουν. Πρέπει απλώς να αλλάξουν οι γωνίες. Και αυτό είναι το καινούργιο που αυτό μου φτιάξατε τη διάθεση. Άρα μπορούμε να ζούμε όμορφα με μια πολύ όμορφη μύτη, μια νέα μύτη που να ταιριάζει απόλυτα στο πρόσωπό μας. Βεβαίως. Και έχει πάρα πολύ επιτυχία και πολύ γρήγορη αποθεραπεία. Πολύ ωραία. Κυρία Κυπρέου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ρινοπλαστική λοιπόν. Μπορούμε να αλλάξουμε το πρόσωπό μας και τη διάθεσή μας. Έξυπνα και γρήγορα.